Καλό μεσημέρι, κυρία Γεράκη. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Θα ήθελα πρώτα ένα σχόλιο για όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, γιατί νομίζω σήμερα το ΚΚΕ έχει και μια διαμαρτυρία, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν διοργανώσει διαμαρτυρία, δεκάδες συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και φυσικά το ΚΚΕ στηρίζει αυτή τη διαδήλωση. Οι κομμουνιστές, εργαζόμενοι, άνθρωποι από τα λαϊκά στρώματα θα κατακλείσουν το Σύνταγμα σήμερα το απόγευμα, διατρανώνοντας το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», όπως αντίστοιχες διαδηλώσεις, και νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία να το πούμε αυτό, έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο, σε μεγάλες μητροπόλεις του δυτικού, όπως λένε κόσμοι, γιατί ακριβώς οι λαοί αντιλαμβάνονται ποιο είναι το δίκαιο, ποιο είναι το σωστό. Το μοναδικό αίτημα που αυτή τη στιγμή χρειάζεται να τεθεί για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, ώστε να σταματήσει αυτή η σφαγή που συνεχίζεται εδώ και χρόνια και μια φρικαλαιότητα, μια βαρβαρότητα με τον πιο έντονο τραγικό τρόπο, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψει κανείς, σημειώθηκε χθες με το βομβαρδισμό στο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας. Και βέβαια ισχυροί μια χαρά πουλάνε όπλα, έτσι. Βεβαίως, και είναι υπόλογοι όχι μόνο τα μεγάλα εμπεριαλιστικά επιτελεία, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, που από την αρχή αυτής της φάσης του πολέμου έσπευσαν να μιλήσουν για το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, δικαιολογώντας και, πώς να το πω, στηρίζοντας επί της ουσίας αυτές τις φρικαλαιότητες, αυτή την αμέτρητη βαναυσότητα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Και συμβάλλουν, στηρίζουν ακόμα και με πρακτικό τρόπο, στέλνοντας τη φρεγάτα στο αεροπλανοφόρο, τον ΗΠΑ, να συνοδεύει τις πολεμικές αυτές δολοφονικές ενέργειες του Ισραήλ. Είναι υπόλογοι, έχουν τεράστιες ευθύνες. Και εμείς καταγγείλαμε ακόμα και κάτι που, αν θέλετε, είναι σημειολογικό, αλλά πολύ χαρακτηριστικό, να φωταγωγείται η Ελληνική Βουλή με τη σημαία του Ισραήλ. Και φυσικά θα περιμέναμε, τουλάχιστον μετά από αυτή τη χθεσινή σφαγή στο νοσοκομείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην επικαλείται απλά λόγους ασφαλείας για να ματαιώσει το ταξίδι του στο Ισραήλ, αλλά να μιλήσει, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή με ειλικρίνεια και να αναγνωρίσει αυτή τη βαρβαρότητα, αυτή τη δολοφονία απέναντι στο λαό της Παλαιστίνης. Περιμένει να δει τι δηλώσεις θα κάνει ο Μπάιντεν για να κάνει και αυτός μετά. Προφανώς. Για να κάνει και αυτός μετά, προφανώς. Ναι, περιμένει. Πρέπει να πάρει το χρόνο του να δει τι θα του πει ο Μπάιντεν για να πει. Αυτή είναι η ελληνική κυβέρνηση, δυστυχώς. Έχει κάνει την Ελλάδα ιδιοκτησιακό στοιχείο της Αμερικής. Όμως ο ελληνικός λαός εδώ και χρόνια στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» σιγοκαίει στην καρδιά κάθε καλοπροαίρετου ανθρώπου εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Έχει διαλέξει θέση ο ελληνικός λαός και δεν βάφει τα χέρια του με αίμα, να το πω έτσι. Και είναι απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση και σε όλες τις δυνάμεις, από το ΣΥΡΙΖΑ που εγκαινίασε την αναβαθμισμένη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, μέχρι τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει έμπρακτα τις δολοφονικές επιθέσεις του Ισραήλ, είναι απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις και σήμερα το απόγευμα αυτή η καταδίκη θα εκφραστεί δυναμικά, μαχητικά, με μια μεγαλειώδη διαδήλωση. Τι ώρα, κύριε Γεράκη, είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα. Είναι 7 η ώρα στο Σύνταγμα με πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ. Να ρωτήσω τώρα, να πάμε στην αυτοδιοίκηση. Το ΚΚΕ ανέβασε τις δυνάμεις του και στις εθνικές εκλογές, αλλά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Γιατί κατά την δική σας ερμηνεία υπήρξε αυτή η αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ? Εμείς ήδη από τις βουλευτικές εκλογές κάναμε λόγο για ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, μιας πολιτικής που αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των εργαζομένων και του λαού, με χιλιάδες βάσανα, με εκατοντάδες αντιλαϊκά μέτρα που τον πλήττουν. Και θεωρούσαμε ήδη από τότε ότι αυτό είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα σε ένα κατά τα άλλα αρνητικό συσχετισμό. Και κατά τη γνώμη μας αυτό το ρεύμα φαίνεται ότι σταθεροποιείται και αυτό εκφράστηκε και με τα αποτελέσματα των πρόσφατων τοπικών εκλογών, όπου το ΚΚΕ σημείωσε σημαντική άνοδο όχι μόνο σε ποσοστά σε σχέση και με τις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές του 2019
και σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου και του Μαΐου, αλλά αύξηση και σε απόλυτο αριθμό ψήφων, ναι, σε αντίθεση, αν θέλετε, με διάφορες άλλες δυνάμεις που πανηγυρίζουν, κοιτώντας μόνο τα ποσοστά. Μιλάμε για 100.000 ψήφους παραπάνω. Ναι. Κατά τη γνώμη μας, αυτό δείχνει μια σταθεροποίηση αυτού του ρεύματος για το οποίο σας μίλησα πριν. Και αυτό είναι ένα στοιχείο αισιοδοξίας που δείχνει, και εμείς εδώ θα καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ότι θα μπορούν και πρέπει να ανέβουν οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες απέναντι πραγματικά σε αυτή την πολιτική που φέρνει βάσανα, φέρνει χιλιάδες προβλήματα στον ελληνικό λαό κάθε μέρα που περνά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία, κυρία Γεράκη. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.